Μία σειρά από δράσεις διοργανώνονται σε σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με εκφάνιση της καθημερινότητας των ανθρώπων κατά την περίοδο της Επανάστασης, όπως η φορεσιά και η αρματοσιά των πολεμιστών, οι τρόποι και το υλικό επικοινωνίας, οι δρόμοι με τα ονόματα του 21, τα κάστρα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα, όπως επίσης οι μουσικές και τα τραγούδια της εποχής. Έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε μέσα μας βαθιά πιστέψει ότι τα παιδιά τους θέλουμε ερευνητές να διερευνήσουν και να μάθουν το τι σήμαινε Επανάσταση του 1821. Εκατοντάδες μαθητές και δεκάδες εκπαιδευτικοί θα έχουν να ασχοληθούν με συγκεκριμένα θεματικά κομμάτια, ζητήματα, τα οποία έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ένα άλλο μάθημα δηλαδή, ξέχωρα από την τυπική εκπαίδευση, το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί με το μεράκι τους και την ετοιμότητα και την επιστημονική επάρκεια που τους χαρακτηρίζει και βεβαίως, επιτρέψτε μου να το πω, αν δεν υπήρχε και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ελπίδα τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση να αποτελέσουν αφορμή για τους μαθητές και τις μαθήτριες μέσα από τα σχολεία τους να ερευνήσουν το παρελθόν, να μελετήσουν αρχαιακό υλικό, έγγραφα, έργα τέχνης, αρχεία, μουσικές, τραγούδια, όλα τα τεκμήρια δηλαδή της ζωής των προγόνων τους. Δημιουργήσαμε 5 δράσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν οι πρώτοι με την αντρική φορεσιά, τη φορεσιά του πολεμιστή, όπως λέμε. Και στη συνέχεια όλο αυτό θα ολοκληρωθεί με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίσαμε και το οποίο είχε αυθεντικά όπλα, αυθεντικές στολές σε ιστορικό χώρο, όπως είναι η Μονή του Ομπλού. Το δεύτερο ήταν το χαρτί και καλαμάρι, δηλαδή πώς οι άνθρωποι έγραφαν, με ποια υλικά έγραφαν και πώς επικοινωνούσαν την περίοδο του 19ου αιώνα, την περίοδο της Επανάστασης. Το τρίτο που είναι δημοτικά τραγούδια και χορή της περιοχής μας, δηλαδή Αχαΐας, Ετωλακαρνανίας και Ηλίας, έχουμε 2 δράσεις που λέγονται «Οι δρόμοι του 21» και «Τα κάστρα του 21». Οι εργασίες των μαθητριών και των μαθητών έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν θεματικά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ενότητα «Τα σχολεία δημιουργούν», ενώ στη συνέχεια θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα της Περιφέρειας.